Μα καλό σας μεσημέρι. Θα ήθελα να απαντήσω του κύριου Σιζόπουλου στο εξής. Εφόσον η καταγγελία του κύριου Σιζόπουλου και αυτά τα οποία τα βαρισίμαντα τα αξιόπινα ανάφερε για τον κύριο Παπαδάκη εμπλέκουν εταιρεία η οποία βρίσκεται εντός της δικαιοδοσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν κοιτάξετε και τον Όλαφ, η οποία είναι η αρμόδια αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτά τα θέματα, είναι υποχρεωμένη η Εθνική Αστυνομία του κράτους μέλους να διερευνήσει αυτή την υπόθεση. Οπότε η προσπάθεια του κύριου Σιζόπουλου για ακόμα μια φορά να αποπροσανατολίσει και να πει ότι δεν είναι θέμα της αστυνομίας είναι λάθος. Όμως, κύριε Κημήτρη, δια των λόγων ότι εξελίξεις τρέχουν και προκύπτουν και άλλα θέματα, θα τα δείτε στη συνέχεια. Ο κύριος Σιζόπουλος προφανώς φοβάται να πάει στην αστυνομία να δώσει κατάθεση. Όμως, σας λέω, σας θυμίζω χτες την παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα. Ο κύριος Σιζόπουλος θα υποχρεωθεί να καταθέσει στην αστυνομία και τα πράγματα δεν είναι όπως ο ίδιος τα παρουσιάζει. Θέλει να κλείσει το θέμα εδώ, γιατί τα στοιχεία τα επήρε στο πτυμένο πειθαρχικό και όχι στις ανακριτικές αρχές. Κύριε Ανδρέου, για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια τα χθεσινά, τι είναι αυτό που θα δούμε στη συνέχεια? Έχει να κάνει με αυτό που μας είπε πριν ο κύριος Παπαδάκης, ότι έχετε εύλογες υποψίες για εγκληματική οργάνωση? Μάλιστα, θα γίνει καταγγελία ξεκάθαρη ενάντια στον κύριο Σιζόπουλο για πιθανή διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Οπότε ο κύριος Σιζόπουλος δεν θα μπορεί να αποφύγει την παρουσία του στην αστυνομία. Θα πάτε σήμερα ή τις επόμενες ημέρες και θα καταγγείλετε τον κύριο Σιζόπουλο για ποιο πράγμα? Θα γίνει μέχρι σήμερα το απόγευμα επίσημη καταγγελία. Δεν είμαι μόνο εγώ ο δικηγόρος, είναι μια ομάδα δικηγόρων οι οποίοι χειρίζονται το θέμα. Θα το δείτε στην πορεία. Όμως λέω για τον Όλαφ. Καταρχήν ο Σιζόπουλος δεν μας έχει δείξει οποιοδήποτε έγγραφο ότι έχει κάνει καταγγελία στην Ευρώπη. Κύριε Ανδρέου, για ποιο πράγμα θα καταγγείλετε τον κύριο Σιζόπουλο? Γιατί τις προηγούμενες ημέρες μας είπατε για συκοφαντική δυσφήμιση. Σήμερα ακούμε για εγκληματική οργάνωση. Η πρώτη καταγγελία την οποία ήδη έχουμε για εύλογες υποψίες είναι για τις ψευδείς ειδήσεις. Με το άρθρο 50 του ποινικού κώδικα. Ωραία. Ένα αυτό. Σήμερα προκύπτουν και άλλες. Τι άλλες? Θα τα δείτε, λέω σας, θα γίνει και ανακοίνωση από τον κύριο Παπαδάκη επίσημα και θα γίνει και επιστολή από ομάδα δικηγόρων του κύριου Παπαδάκη. Θα κάνετε λίγο υπομονή. Όμως, λέω ξανά, είναι φανερή προσπάθεια του κύριου Σιζόπουλου να αποφύγει να παρουσιαστεί στην αστυνομία και να δώσει τα στοιχεία. Και ξαναλέω, τα στοιχεία τα επήρε στο στημένο πειθαρχικών για να τους δώσει αξία. Δηλαδή τα αξιολογήσαν ποιοι? Τα μέλη του πειθαρχικού, του στημένου πειθαρχικού. Έχει τεράστια σημασία. Εμείς ζητούμε να τα αξιολογήσουν οι ανακριτές. Ωραία, θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις, κύριε Ανδρέου. Να είστε καλά.